βιβλιοθήκες της Μακεδονίας μαζί και το Πολεμικό Μουσείο δημιούργησαν με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης μια πάρα πολύ ωραία έκθεση τεκμηρίων, η οποία φιλοξενείται στη βιβλιοθήκη Σιάτιστας. Εικόνα και ήχος από το Σιάτιστα. Την ξενάγηση θα πραγματοποιήσει η αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη βιβλιοθήκη μας, κυρία Βάγια Τρουμπούκη, η οποία θα σας πει περισσότερα. Καλούμε τον κόσμο, αξίζει να έρθει να παρακολουθήσει την έκθεσή μας. Η βιβλιοθήκη της Σιάτιστας συμμετέχει σε αυτήν την πάρα πολύ ωραία εκδήλωση με τρία μπάνερ. Μέσα από το πρώτο μπάνερ ξεκινάμε με τα ορλοφικά και προσπαθούμε να αναδείξουμε και να τιμήσουμε τον μεγάλο ήρωά μας, τον Γιώργο τον Παπαζόλη. Συνεχίζουμε με τον κύκλο των Σιατιστινών Σφαιρματών του Δήμου Περαίου. Μιλάμε για τους αδελφούς Μαρκίτες Πούλιο, για τον Θεοχάρη Τουρούντζια, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ηλικία μόλις 22 χρονών, για τον Ιωάννη Μανούση, για τον Κωνσταντίνο Δημήτριο Καρακάση και για άλλες προσωπικότητες οι οποίες προσχώρησαν στη φιλική εταιρεία. Στο δεύτερο μπάνερ δίνουμε μεγάλη έμφαση στη σιατιστινή οικογένεια του Κασομούλη και επικεντρωνόμαστε περισσότερο στον Νικόλα Κασομούλη. Και τέλος, στο τρίτο μπάνερ αναφέρονται άλλοι αγωνιστές του Μεγάλου Αγώνα, όπως είναι ο Ιωάννης Τουρούτζας, ο Τζίνος, ο Παντελής Δημητρίου, ο Μητροπολίτης Ιωαννίκιος, ο Θεόδωρος Μανούσης και ένας μεγάλος αφανής ήρωας, ο Δημήτριος Ψαλιτέλης ή Ψατέλης. Καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να παρακολουθήσει την εκδήλωσή μας. Αξίζει να τη δούνε και θα τηρήσουμε όλα τα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού. Η έκθεσή μας εντάσσεται στην προσπάθεια που κάνουν οι βιβλιοθήκες της Μακεδονίας να αναδείξουν την τοπική ιστορία ως ένα κομμάτι της εθνικής ιστορίας του 1821. Εικόνα και ήχος από το Σιάτιστα. Ξεκινάμε, εμείς συγκεκριμένα αναφερόμαστε στην περιοχή της Σιάτιστας με γεγονότα και ήρωες της τοπικής ιστορίας και ταυτόχρονα η κάθε βιβλιοθήκη, όσες βιβλιοθήκες της Μακεδονίας ήθελαν να συμμετάσχουν, παροθέτει κάθε μία τα δικά της γεγονότα, τη δική της ιστορική αλήθεια. Θα δούμε βέβαια να συμμετέχουν βιβλιοθήκες όπως είναι της Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας, της Καστοριάς, των Γρεβενών. Βέβαια φτάνουμε μέχρι τη βιβλιοθήκη του Πολυγύρου, της Χαλκιδικής γενικότερα.